Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εβδομάδα μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλη μια εβδομάδα πολύ ιδιαίτερη. Μια εβδομάδα που σιγά σιγά παιδιά φεύγει και ο Μάιος. Δηλαδή ειλικρινά νομίζω και εν ώψη τώρα ότι φοράμε τα καλοκαιρινά, ότι έχουμε ξεκινήσει τώρα τη σεζόν. Δηλαδή ότι γράφουμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, ξέρεις, μόλις που έχουμε ξεκινήσει. Πότε βρε σε λίγο καιρό θα σας πω καλό καλοκαίρι. Θα μου πεις και τι, Αλέξα, λέει το καλοκαίρι θα είσαι κοντά μας. Μωρέ, κοντά σας θα είμαι καθημερινά. Αυτή η εκπομπή δεν λείπει ποτέ, ούτε και το 15 Αύγουστο, που είναι γενικότερα η μέρα αυτή που καμία εκπομπή δεν βγαίνει ζωντανά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω πώς περνάει ο καιρός και δεν το καταλαβαίνω. Και επειδή οι ζέστες έχουν χτυπήσει για τα καλά και βέβαια οι θερμοκρασίες για την εποχή, ειδικά κάποια διήμερα, τριήμερα κτλ., ήταν και θα είναι υψηλές για το Μάιο μήνα, εμείς δεν σταματάμε, ακόμα και οι τελευταίοι, να ανανεώνουμε το σπίτι μας και να διώχνουμε το χειμερινό στυλ που είναι τι άλλο από τα χαλιά μας. Για άλλη μία φορά λοιπόν, για άλλη μία χρονιά, ο μοναδικός Ηλίας Τσιακμάκης στην οίκαια Ελισπόντου 10, ο οποίος υπογράφει εδώ και 20 χρόνια τα πάντα γύρω από το χειροποίητο, το χαλί μηχανής, το μάλινο, ό,τι και να έχουμε, ακόμα και το δερμάτινο, το πλήσιμο, τη φύλαξη των χαλιών μας, για 3 σπίτια από εσάς σε όλη την Αττική που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook ή στο Ηλίας Τσιακμάκης και θα στείλετε μήνυμα για το δώρο με τα χαλιά, γιατί κάθε μέρα έχουμε πάρα πολλά δώρα. 3 σπίτια από εσάς και ως 4 χαλιά το κάθε σπίτι θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν το πλήσιμο, τη φύλαξη των χαλιών σας, αφού επικοινωνήσετε και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Αν όμως δεν είστε ένας από τους σούπερ τυχερούς, στο 210-49-05-016, λέγοντας ότι είστε από την εκπομπή «Εδώ είμαστε», θα έχετε μόνο με 4 ευρώ το τετραγωνικό και θα έρθει να τα παραλάβει και θα σας τα πλύνει και θα σας τα φυλάξει και θα σας τα φέρει την περίοδο που εσείς τα χρειάζεστε. Όλα αυτά με 4 ευρώ το τετραγωνικό. Μόνο ο Ηλίας Τσιακμάκης μπορεί, μόνο ο Ηλίας Τσιακμάκης υπογράφει το πλήσιμο και τη φύλαξη των χαλιών μας σαν καινούρια. Πραγματικά το χαλί έρχεται πίσω και σας λένε καλορίζικο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία Τσιακμάκη και τη Σούλα Τσιακμάκη που μόνο αυτοί μπορούν και επιλέγουμε εμείς 20 χρόνια στα καλύτερα χέρια το πλήσιμο των χαλιών μας. 210-49-05-016, γιατί ένα είναι το όνομα και αυτό είναι Ηλίας, έχει μεγάλη διαφορά, Τσιακμάκης. Εδώ κάνουμε την απόλυτη διαφορά. Καλά δεν τα λέω, κορίτσια? Εσείς τα βγάλατε τα χαλιά σας? Εγώ ή εσύ τώρα, με το... τώρα πρέπει να τα βγάλεις, γιατί έχεις λίγο το μωρό που ακόμα μπουσούλαγε και ξέρω ότι εσείς τα βγάζετε λίγο αργότερα, ναι, γιατί το μωρό ακόμα κυλιέται. Εσένα το μωρό σου κυλιέται? Κυλιέται. Δεν έχει πρόβλημα ακόμα όμως με το μαλλί? Όχι, όχι, κανένα ακόμα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, όμως. Πού είναι ο Θοδωρής? Είχε λίγο μάτι, λέει, και θα έμπαινε στο δεύτερο μέρος γυμναστικής. Έχει πάει να τον ξεματιάξουν. Τον ματιάξαν τον πατέρα κι αυτόν. Τι ανεβάζει με το μωρό? Δεν το ξέρεις ότι το παιδί και το σκυλί δεν του το έχει πει ποτέ ότι είναι παγίδα? Όχι, γιατί και εγώ τα ίδια κάνω. Ναι. Ανεβάζω εννοώ. Ανεβάζεις. Αλλά δεν ματιάζεις, ματιάζεσαι. Όχι, δεν ματιάζομαι. Εμείς ρε παιδιά, οι άντρες δεν ξέρω περισσότερο. Τελικά οι άντρες ματιαζόμαστε πολύ πιο εύκολα. Είστε πιο επιρρεπείς στο μάτι. Είμαστε. Εγώ καλά, εμένα είναι. Θα μου πεις γεια σου κούκλε μου, για 2 μέρες θα είμαι στο κρεβάτι. Γι' αυτό καλύτερα παιδιά όταν με βλέπετε, σας παρακαλώ, αυτά τα κούκλε μου, τι όμορφος που είσαι και τα λοιπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το γνωρίζω, αλλά μην μου το λέτε. Δηλαδή γιατί με ματιάζετε και μετά παίρνω την άντα και σταματάει η πρόβλεψη να μου κάνει ξεμάτιασμα και ξανασυνεχίζει. Πες πόσο χάλια είμαι όταν σε παίρνω. Πέφτω όταν άσκελο και δεν μπορώ, παιδιά. Όντως, με το μάτι. Όντως, κοιμηθεί και με μάτι. Άμα έχω κοιμηθεί και με μάτι. Πρέπει να βγάζεις όλα σου τα ρούχα για να φεύγει το μάτι. Μα έτσι γίνεται μεγαλύτερο το μάτι. Γιατί το θέαμα είναι καταπληκτικό και ματιάζομαι πιο πολύ. Έχεις δίκιο. Εγώ θα πρέπει να ντύνομαι όλος από πάνω σπίτι κάτω. Και σπίτι μου, σαν τη μούμια να γίνομαι, για να με βλέπουν. Σωστά. Αν και το μάτι. Δεν ξέρω αν είναι πάντοτε, παιδιά, το κακό. Δηλαδή, τι εννοώ? Μπορεί να ότι μπορεί ένας άνθρωπος πραγματικά από θαυμασμό και να μην το θέλει. Εντάξει, λένε ότι αυτοί που έχουν ανοιχτό χρώμα μάτια ματιάζουν πιο εύκολα ή δεν ματιάζουν? Ματιάζουν πιο εύκολα, λένε, αλλά αυτό είναι λίγο μύθος. Ναι. Θεωρώ ότι είναι λίγο μύθος. Είναι ανάλογα στην ενέργεια που βγάζει ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Αυτοί που έχουν πάλι ψεύτικα μάτια,
Ναι. Δηλαδή, ματιάζουν αυτοί. Μπορεί να ματιάζουν και καθόλου. Μπορεί να ματιάζουν και καθόλου. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος, Θοδωρής Μποφάκος και Γιούλη Μποφάκου θα μας γυμνάσουν για τα καλά. Γιατί η εβδομάδα ξεκινάει και επειδή και εσύ ξεκίνησε το γυμναστήριο. Ναι, είπαμε να το ξεκινήσουμε. Είπες να το ξεκινήσει. Στην αρχή, βέβαια, θα βλέπεις, αλλά κάποια στιγμή θα λάβεις μέρος. Ναι. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Είπα να μου μάθουν πρώτα. Εσύ γυμνάζεσαι πάνω στην πρόβλεψη. Και αυτό γυμναστική δεν είναι, του μυαλού. Είναι το σημαντικότερο πράγμα. Πώς είναι αυτή η εβδομάδα, γιατί έχω ξεκινήσει πολύ φορτσάτος. Το πάω καλά ή να το πάρω λίγο όπισθεν? Το πας καλά, μια χαρά. Έχουμε την πρώτη ολική έκλειψη της Σελήνης και Πανσέληνος στον Τοξότη. Πότε? Μεθαύριο. Αυτό είναι καλό, το ότι γίνεται στον Τοξότη. Επηρεάζει έντονα και δοκιμάζει σχέσεις σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή εννοείς επαγγελματικές, προσωπικές, φιλικές, τα πάντα. Τα πάντα σχεδόν. Γιατί ο Τοξότης είναι της σχέσης. Είναι το της δύναμης, της ενέργειας. Το παλεύω για να κάνω κάτι, να δημιουργήσω κάτι. Είναι κυβερνήτης του Οδείας που είναι της τύχης. Ναι. Διεκδικούμε δηλαδή και κυνηγάμε την τύχη μας σε πολλά πράγματα. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια να κρατηθούμε μακριά από διαφωνίες και εντάσεις, γιατί είναι και ο πολεμιστής που λένε, ο Τοξότης. Μάλιστα. Αξίζει όμως να το προσπαθήσουμε για να μην προκληθούν λίγο ρήξεις με αγαπημένα μας πρόσωπα ή και σημαντικούς συνεργάτες. Καλό θα είναι να αποφύγουμε να πάρουμε κάποιες οριστικές αποφάσεις για το μέλλον, καθώς τώρα διακυβεύεται λίγο η σταθερότητα των σχεδιών μας. Κατάλαβα. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του μεταβλητού Σταυρού, Δίδυμη, Παρθένη, Τοξότες και Ιχθύς. Εσύ πως οροσκόπο δηλαδή ουσιαστικά Παρθένο, επηρεάζεσαι σε κάποια πράγματα λίγο αρνητικά. Λίγο αρνητικά. Δεν πειράζει, αλλά εκεί όμως μπαίνει ο εγώ καιρός, τα κάνει λίγο πιο θετικά. Εκεί ναι. Πατάει και ο Αλέξανδρος ακόμα πιο θετικά και μετά έρχεται και το ολοκληρώνει ο Πετρίδης και το κάνει και θετικότατο. Τελείωσε, δεν θέλεις εκεί ποτέ, τελειώνει λίγο. Μετά. Γιατί εγώ που δεν με βολεύει το ζώδιο, βάζω το όνομα. Εντάξει. Όπου με βολεύει το ζώδιο, πάω με βάση ζωδίου. Πάντα όταν όμως δεν με βολεύει το ζώδιο, βάζω το όνομα. Πάντα η προσωπικότητα υπερισχύει. Άρα, όταν λες τώρα, πέρα την πλάκα, θα μου τα πεις και αναλυτικά όταν έρθει η σειρά μου, αλλά λίγο αρνητικά δεν σημαίνει ότι θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι λίγο αγχωτικά. Μπορεί να είναι λίγο αγχωτικά, λίγο. Ναι. Να σε απασχολούν λίγο περισσότερο. Μάλιστα. Να μην μπορεί να βρει μια μέση λύση σε κάτι που θες. Πάρα πολύ. Επίσης, στις 29 του μηνός, ο Ερμής είναι σε ανάδρομη πορεία στους Διδύμους. Η επικοινωνία θα αρχίσει λίγο να προσκρούει σε εμπόδια. Και ο μπερδεμένος συναισθηματικός μας κόσμος δεν θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Μάλιστα. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Καλό θα είναι να κάνουμε λίγο υπομονή και να κινηθούμε χαλαρά. Πάμε να δούμε ένα τα ζωδιάκια μας. Βεβαίως. Τα αγαπημένα μας κριάρια, λοιπόν, ενημερωθείτε σωστά για ένα σοβαρό σας θέμα. Ίσως η καθημερινότητά σας έχει επιβαρύνει αρκετά το τελευταίο διάστημα και θα πρέπει λίγο να ξεμπερδέψετε κάποια πράγματα από τα πολλά που έχετε. Με ό,τι και αν καταπιεστείτε, θα έχετε μεγαλύτερη επιτυχία και όταν πεισμώνετε, είναι δύσκολο οι άλλοι να σας δικαιώσουν για τις απόψεις σας. Ταύροι, αποφύγετε να θίξετε κακό κείμενα. Μπορεί να υποχρεωθήκατε λόγω των καταστάσεων να κινηθείτε μέσα σε ένα κλίμα ρευστότητας, αλλά από εδώ και στο εξής, οι ρυθμοί σας είναι πιο γρήγοροι σε όλους τους τομείς. Η πλούσια φαντασία θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε άψογα στις ανάγκες σας. Δίδυμοι, αυτοσυγκεντρωθείτε και χαλαρώστε. Απαιτείτε να διαθέτετε μεγαλύτερη ευελιξία και να κυνηγήσετε τους νέους σας στόχους. Αυξήστε ταχύτητα για το παρόν, το οποίο έχει δελεαστικές προτάσεις. Εσύ τι ζώδιο έχουμε πει, ότι είσαι Σκορπιός. Σε επηρεάζει? Όχι ιδιαίτερα. Γιατί είδα ότι σε έχουν ματιάξει. Είναι οι αλλεργίες που μπαίνουν. Σε πιάνει το αλλεργικό. Αυτό είναι κάθε χρόνο, δεν έχει να κάνει με την Πανσέληνο. Όχι. Έχει να κάνει λίγο και με την Πανσέληνο, αλλά εντάξει. Γιατί η Σκορπιά επηρεάζεται πολύ από τη Σελήνη. Α, ναι. Λόγω του ότι είναι νερό, είναι στοιχείο νερού, οπότε. Κατάλαβα. Οπότε αυξήστε ταχύτητα για το παρόν, το οποίο έχει δελεαστικές προτάσεις και με τη βοήθεια της λογικής και της σύνεσης, δώστε λύσεις στα προβλήματά σας. Καρκινάκια. Βρείτε λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ο ρεαλιστικός τρόπος σκέψης και το μυαλό σας θα είναι τα πιο χρήσιμα εργαλεία σας. Καθώς με αυτά θα μετριάσετε τις δυσκολίες στα οικονομικά και στις σχέσεις σας. Έχετε τον τρόπο να ισχυροποιήσετε τη θέση σας στον επαγγελματικό χώρο και προχωρήστε λίγο μπροστά. Τα λιοντάρια μας. Διεκδικήστε αυτό που σας αξίζει.
Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μέρα και μην αφήσετε να σας αρπάξουν άλλες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για εσάς. Μην αφήσετε εξωγενείς παράγοντες να σας περιορίσουν στις κινήσεις σας. Απλοϊκές πολιτικές δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε σοβαρά θέματα. Παρθένη μας, ο οροσκόπος. Για να ακούσω τώρα εδώ. Μην υποτιμάτε τον εαυτό σας. Βάλετε τα δυνατά σας να εξασφαλίσετε τα συμφέροντά σας, αλλά και κάποιες χρήσιμες συμμαχίες. Σιγουρέψτε την εύνοια που θα έχετε στο συναισθηματικό σας τομέα και προσπαθήστε να βρεθείτε στο ίδιο μήκος κύματος με τον σύντροφο και τους συνεργάτες σας. Μια χαρά είναι, βρε άντα. Είναι ωραία αυτή η εβδομάδα. Δεν άκουσα κάτι δηλαδή. Όχι. Νορμάλ. Απλά πάντα μία έκλειψη είναι λίγο δυνατή, καταλαβαίνεις. Ναι. Πόσο καιρό θα κρατήσει? Συνήθως η επιρροή στις εκλείψεις είναι ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά. Δηλαδή, από την ημέρα που γίνεται τότε η έκλειψη. Δεν υπάρχει λόγο, όλο τον χρόνο το περνάμε αυτό, άμα το πάμε έτσι. Άμα είναι ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά, μετά έχετε επόμενο, ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά. Και... τότε όλο τον χρόνο περνάμε έκλειψη. Έμα έτσι δεν είναι. Είπαμε, τα ζώδια επηρεάζομαστε κατά 30%. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι το διαχειριζόμαστε εμείς. Ωραία, οπότε μια χαρά. Πάμε να δούμε τους ζυγούς μας. Τους ζυγούς λύσατε που λένε. Προσαρμοστείτε λοιπόν στο κλίμα των ημερών. Έχετε τα περιθώρια να απαλλαγείτε από παλιές και επιβαρυντικές καταστάσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Αρκεί να ξεκαθαρίσετε τις προτεραιότητές σας. Φανείτε πιο ανεκτικοί με αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά λόγω κάποιων συνθήκων. Σκορπιοί. Απολαύστε ό,τι σας δίνουν. Δείξτε μεγαλύτερη ανοχή, ψυχραιμία και ορθολογισμό και μην αφήσετε τις εσωτερικές ανάγκες να κατευθύνουν τις αποφάσεις σας. Ερμηνεύστε κάποια λόγια συνεργατών σας για να μπορέσετε να προλάβετε κάποιες εξελίξεις που τρέχουν. Τοξότες. Εξελίξεις παρουσιάζονται στα σχέδιά σας. Μην σπαταλίστε τη δύναμή σας για πράγματα ή καταστάσεις που δεν αλλάζουν. Είναι προτιμότερο να κινηθείτε περιφερειακά μόνο σε αυτά που έχουν περιθώρια αλλαγής ή βελτίωσης. Μην επαναπαύεστε στους άλλους, γιατί θα είσαστε σίγουρα έρμεα των επιθυμιών σας. Εγώ κεράκια μας. Μην περιπλέκετε ευκαιρίες που έχετε. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια είναι μέρος της ζωής και δεν γίνεται εσείς να απέχετε από αυτό. Σίγουρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αφού δεν θα μείνετε χωρίς συμπαράσταση. Μόνο με την πειθό θα αντιμετωπίσετε συνομιλητές σας που αντιδρούν σε κάποια πράγματα που εσείς θέλετε. Μάλιστα. Ούτε για μένα να μιλούσε δηλαδή. Πραγματικά όμως αυτό που σας λέω. Δηλαδή νομίζω έχεις ότι μιλάει ακριβώς όμως. Νομίζω ότι ό,τι είπε είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει. Εσύ την έχεις την πειθό, γι' αυτό και δεν έχεις, πιστεύω, χάσει ποτέ. Ναι. Δεν είναι ότι έχω την πειθό, έχω την ειλικρίνεια την και την αλήθεια. Την εμπιστοσύνη. Και όταν ένας άνθρωπος μιλάει με ειλικρίνεια και αλήθεια. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, έτσι δεν είναι, Γιούλη, θα κερδίσει την οποιαδήποτε μάχη. Νομίζω ότι ο κλέφτης και ο ψεύτης τα πρώτα 10 χρόνια χαίρονται, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι εδώ, οπότε δεν μπορούν άλλο να χαρούν. Κατάλαβες, Γιάννη μου, είχες καιρό να μ' ακούσεις, που μου λείπες. Τώρα θα τα πω όλα σήμερα για να τα ακούσεις. Μαζεμένα. Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Αγαπημένοι μας υδροχόοι, δώστε προτεραιότητα στη διπλωματία. Μπορεί η μέρα να μην συμπαραστέκετε απόλυτα στις προσπάθειές σας, αλλά είστε από αυτούς που θα φύγετε λιγότερο... Συγγνώμη. Που θα φύγετε λιγότερο στα συμφέροντα και στις σχέσεις σας. Στηρίξτε φίλους σας που βρίσκονται σε ανάλογη θέση με εσάς. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά, συγγνώμη. Η πατέρα, γιατί τώρα είμαστε ζωντανά, βρε φέι μου, και δεν μπορώ να σου πω. Έχει βγει, έχει πει τα ζώδια. Δεν τα έχει πει. Τι ματιάζει. Βρε λίτσα μου. Άσε να τελειώσουμε εμείς και μετά θα βγεις εσύ. Δηλαδή, ήμαρτο το κορίτσι μου, το έχεις ματιάξει. Θα πάρεις και εσύ μέρος. Σ' αγαπάμε και σένα. Δηλαδή, αυτό η πατέρα είναι. Τώρα έφαγα. Ξέρεις, βλέπει, κατάλαβες τώρα. Ναι, και βλέπει τώρα τη Λεούση. Και σου λέει, καλά, δεν θα τελειώσει να βγω εγώ για να δουν εμένα. Δεν θα τελειώσει και μου το έχει ματιάξει το κορίτσι. Τέλος πάντων. Και τα αγαπημένα μας ψαράκια. Μην υιοθετείτε λάθος απόψεις. Οι καλές προθέσεις που θα έχετε απέναντι στους άλλους θα σας βοηθήσουν και θα σας μεταφράσουν σε ηθική και πρακτική βοήθεια που θα λάβετε ανέλπιστα. Μην παρασυρθείτε από καταστάσεις που η προσγείωσή σας θα είναι ανώμαλη. Μάλιστα. Γενικότερα όμως τα ψαράκια είναι λίγο, λίγο ανώμαλα. Δηλαδή εννοώ ότι είναι λίγο... Η κόρη μου είναι. Βρε παιδί μου, όχι στο πονηρό, είναι λίγο όχι έτσι. Από όλα. Ναι. Ωραία απ' όλα και φαντασιόπληκτα λίγο. Λίγο. Χοχοχοχ, τι θα τραβήξω. Αυτή το ζουμί, ναι, ξέρεις.
Θα ερωτεύεται συνέχεια. Oh. Ο πατέρας της τι θα πει. Ναι, ο πατέρας, γιατί... Εγώ μας ερωτεύεται. Ο πατέρας, ναι. Θα πει, παιδί μου, με τις υγείες σου. Ναι, τι να πει, εντάξει. Βέβαια, παίζει ρόλο τώρα και τα πάντα. Και ο σκόπος της και η προσωπικότητά της. Όλα, όλα. Παίζουν ρόλο. Προς το παρόν απαιτητική. Ναι, είναι. Βλέπω. Τα ψαράκια είναι απαιτητικά. Είναι, βέβαια. Έχουνε, μάλιστα. Λοιπόν, μία νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Θα σε αποδεσμεύσω να έρθει κοντά μας ο Θοδωρής για να κάνουμε γυμναστική. Mm-hmm. Επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει πιο πολύ τη γυμναστική, να την παρακολουθείς και όχι, ναι. Να την απολαμβάνεις. Στο φουαγέ μπορεί να πιεις τον καφέ σου. Σου έχω αφήσει και το στάκι, σπανακοπιτηρόπιτα και μία λουκανικόπιτα. Δηλαδή, άμα θες, ρε παιδί μου, κάτι να τσιμπήσεις, λέμε. Ναι, μου, εντάξει. Λοιπόν, δες μας και να μας πεις, αν σου αρέσει η γυμναστική που θα κάνουμε, θα την κάνεις κι εσύ. Δεν σου αρέσει, απλά βλέπε μας. Κανένα πρόβλημα. Ιδιαίτερα στο σπίτι. Λοιπόν, αποδεσμεύω Άντα Λεούση, αφού μας έβαλε σωστό δρόμο εν ώψη της ολικής έκλειψης που έχουμε στους Σκορπιούς, είπαμε. Στον Τοξότη. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με Θοδωρή Μποφάκο, ξεματιασμένο φαντάζομαι, ναι. Και Γιούλη, για να κάνουμε γυμναστική. Μείνετε κοντά μου. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Οι MC Biocosmetics με τη Μεσσίνια Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής cannabis για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα, αποκτάς και πάλι τη νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com, γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και με πάρα πολλά δώρα. Να σας πω βεβαίως έτσι για να σας προετοιμάσω ψυχολογικά, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, μπορεί και προς το τέλος αυτής, θα ξεκινήσουμε να σας στέλνουμε και πάρα πολύ ωραία δώρα σε πάρα πολύ όμορφους προορισμούς, όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Σίγουρα λοιπόν θα σας πάμε, όχι εσένα, γιατί με τη συμπεριφορά που έχεις ούτε μέχρι την πλατεία δεν σε στέλνουμε. Θα σας πάμε στην Άνδρο, θα σας πάμε στο Ναύπλιο, θα σας πάμε στην Άξο, θα σας πάμε στην Τίνο, θα σας πάμε στην Μύκονο, θα σας πάμε στην Αρκαδία, ορεινή Αρκαδία. Βεβαίως θα σας στείλω σε καταπληκτικούς ξενώνες μέσα σε πάρα πολύ ωραία δάση κτλ. Γιατί υπάρχουν και αυτοί, Γιάννη, που δεν θέλουν να πάνε σε θάλασσα και είναι πάρα πολύ ωραίες οι διακοπές και σε ορεινά μέρη το χειμώνα. Συγγνώμη, το καλοκαίρι πέραν από το χειμώνα. Έχω πάρα πολλά δώρα και πάρα πολύ ωραίους προορισμούς. Σήμερα όμως για να φύγεις πρέπει να μου βγάλεις τα χαλιά. Δεν θα μου αφήσεις τα χαλιά όλο το καλοκαίρι στρωμένα και μην αγχώνεσαι εάν τα χρήματα δεν τα έχεις, γιατί έρχεται για άλλη μια χρονιά. Ο Ηλίας Τσιακμάκης και η Σούλα Τσιακμάκη, Ελισπόντου 10 στην Νίκαια, όπου μόνο ο Ηλίας Τσιακμάκης μπορεί και υπογράφει το πλήσιμο, τη φύλαξη, το ρέλιασμα, το διόρθωμα, ό,τι θέλετε των χαλιών σας.
και για τρία σπίτια από όλη την Αττική και μέχρι 4 χαλιά, το αλλάζω τώρα στο επόμενο μισάωρο, γιατί μπορώ, γιατί έχω την ευκαιρία, αλλά έχω και το δικαίωμα αυτό από τον Ηλία Τσιακμάκη, θα δώσετε τα χαλιά σας εντελώς δωρεάν. Θα σας τα πλύνουν, θα σας τα φτιάξουν, θα σας τα φυλάξουν και του χρόνου, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβρη, εκεί τα παίρνουμε οι περισσότεροι, μετά το Αγίου Δημητρίου και πιο μετά ή της Αγίας Κατερίνης αρχίζουμε και στρώνουμε. Θα σας τα φέρουν εντελώς δωρεάν. Αρκεί να κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook ή στο Ηλίας Τσιακμάκης και να στείλετε μήνυμα για το διαγωνισμό με τα χαλιά. Αν όμως, αν λέμε, δεν είστε ένας από τους σούπερ τυχερούς, στο 210-49-05-016, μόνο με 4 ευρώ το τετραγωνικό, αφού πείτε από την εκπομπή εδώ είμαστε, θα τα πάρουν, θα τα πλύνουν, θα τα φτιάξουν και θα σας τα φέρουν. Γιατί μπορούμε, γιατί εδώ είμαστε και για να σας πλύνουμε τα χαλιά. Μ. Λοιπόν, αυτό το «μ» ήταν Γιάννη, αλλά Άρια Δαμουλάκη. Κάθε φορά που τελείωνε μία λέξη, η Άρια κάνει «μ». Και εγώ κάνω «μ». Λοιπόν, πού είναι ο Θοδωρής, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Δεν ξεματιάστηκε ακόμα. Αυτό το παιδί δεν ξεματιάστηκε. Ελάτε μέσα. Γιατί φοβάσαι. Εδώ είμαι, Αλεξάνδρε μου. Ναι, πού είσαι. Σε ξεμάτιασαν. Ποιον πήρε τηλέφωνο, η Λεούση. Ανέβηκα πάνω, ο Φίλιππος με ξεμάτιασε. Ναι. Μου βγάλε λάδι, αλάτι, δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει. Σου βγάλε το λάδι. Ναι, αυτό και με το λάδι μου λέει και με αλάτι. Αυτό το κάνει και ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί να τα κάνει που είναι με την Αντριάννα στο σπίτι και τα πληρώνουμε εμείς. Αυτό γιατί να γίνεται. Και νομίζω κόλλησα εσένα τώρα. Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ ματιασμένος. Νομίζω θα βγάλω τη γυμναστική. Αλλιώς στο τελευταίο μέρος θα με ξεματιάξει και εμένα η Άντα. Στο τέλος θα μπει μέσα dead, κατάλαβες, ξαπλωμένη. Να σε ρωτήσω, τι ωραία δώρα δίνεις. Είδες, δίνω το πλήσιμο εσύ τα βγάλεις τα καλλιά ή και σε ένα μπέμπι. Από Κυκλάδες μόνο. Δεν μπουσουλάει. Ναι. Μας πας ορεινή Αρκαδία, μόνο εσύ. Ναι, μόνο εγώ. Και από ορεινή Αρκαδία θα σε πάω και σε ορεινή Ναυπακτία. Έχεις πάει ορεινή Ναυπακτία. Όχι. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας δώσω σε καλοκαιρινά πολύ ωραία θέρετρα, αλλά και σε βουνό φέτος, γιατί πάρα πολλοί κόσμος. Όχι φέρετρα, παιδί μου, θέρετρα είπα. Αμάρτια και εσύ, Πάπα Παναγία μου. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Λοιπόν, σήμερα τι, πού θα με στείλετε εσείς, αδιάβαστο. Σήμερα θα κάνουμε και άλλο το σώμα. Έχω αδυνατήσει πάρα πολύ, μου είπε ο Γιάννης. Και έχεις αδυνατήσει και έχεις σφίξει. Τα βλέπει πολύ διαφορετικά δύο εβδομάδες πριν. Έχεις μαυρίσει. Όχι, ρε παιδιά μου, το λένε. Αλλά δεν έχω κάνει ούτε σολάριο, ούτε θάλασσα, ούτε μπάνιο. Μόνο στο ντουζ. Γιατί όμως, γύρνα κάνει να σε βλέπει ο κόσμος. Γιατί θες να μιλάς με τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να σε βλέπει, γι' αυτό σε έχουμε εδώ. Έχουμε τέτοια γυναικάρα και γυρνάει. Και βλέπουμε, όχι πως και το πίσω σημείο δεν είναι ωραίο, αλλά στο πίσω σημείο δεν έχεις να πεις και πολλά. Όχι. Κατάλαβες. Και βλέπουμε μόνο πλάτη. Ναι, και βλέπουμε μόνο πλάτη. Τι μου είπες εσύ, τι τώρα, είπα, τι θα μου δείξεις σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε ένα κυκλικό πρόγραμμα με χρονόμετρο, θα κάνεις το χρονόμετρο εσύ. Α, ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ να με δείτε. Θα έχω και σφυρίχτρα. Ναι. Ωραία. Την έχουμε αφήσει πάνω όμως. Δεν πειράζει, θα σφυρίξω εγώ. Θα εγώ ξέρω να σφυρώ και κλέφτηκα. Θα κάνουμε 30 δευτερόλεπτα. Επιτόπιο, ναι. Διάφορες ασκησούλες και 30 δευτερόλεπτα με ασκήσεις με αλτήρες, με βαράκια. Έχουμε όμως το χρονόμετρο. Δεν το έχουμε. Ωραία, κάτσε ένα λεπτό. Δεν έχουμε το χρονόμετρο, δεν έχουμε τη σφυρίχτρια, αλλά θα κάνουμε με χρόνο. Με χρόνο. Αυτό πώς θα γίνει, θα μετράω εγώ. Όχι, όχι, έχουμε απέναντι τον Γιάννη. Α, που θα σου λέει, θα βάζει χρόνο. Που έχει το ρολόι και ναι, θα βλέπουμε. Και νομίζεις. Και οι τηλεθεατές έχουν το ρολόι. Για έλα εδώ αγόρι μου. Για έλα εδώ αγόρι μου που νομίζεις θα μου ξεφύγεις εσύ εμένα. Έχεις και το κινητό, είδες. Νομίζεις. Κάτσε να μπω λίγο στο χρονόμετρο. Ναι, βάλε το λοιπόν, πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Άρα, γυμναζόμαστε με βαράκια και με χρονόμετρο. Ναι. 30 δεύτερα για κάθε... Για όλο μας το σώμα. Θα ξεκινήσουμε από το πάνω μέρος. Θα κάνουμε πρώτα αερόβιο, την προθέρμανσή μας. Και θα ξεκινήσουμε με άσκηση στήθους. Θα κατέβουμε μετά. Θα πάμε προς τα πόδια. Θα ξανανεύουμε. Θα πάμε για πλάτη. Άρα κυκλικό μπορεί να κυκλικό. Ωραία. Ναι, αλλά εσύ πώς το κάνεις το κυκλικό όταν πας στο γυμναστήριο. Εγώ πάω έτσι, κοίταξε. Όλο γύρω-γύρω το πας. Δηλαδή κάνω αυτό το πράγμα και το έχω κάνει κυκλικό. Εμείς θα πιάσουμε όλες τις μυϊκές ομάδες και μεγάλες και μικρές. Ναι, θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Α, εννοείς από μία άσκηση το καθένα. Θα δείξουμε από μία άσκηση. Γιατί δεν μας δίνεις λίγο χρόνο. Καλό όσο θέλεις. Θέλεις να έχεις κάθε μέρα να κάνεις κανένα μισάωράκι και μετά να έχω εγώ, σε παρακαλώ. Έχω κουραστεί, δεν το καταλαβαίνετε. Το έχω καταλάβει. Παιδιά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Μα πάντα μου δίνεις το ένα μέρος και μου λες το δωρή, πάω ναι, λίγο πάνω. Αλλά επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν μόνοι σας, λέω άντε, μην λείψω πάλι κι αυτή και πάω πάνω. Να αρχίσει να μου φωνάζει. Και ξέρεις, έκανα, λείψα εγώ τώρα στο πρώτο. Ναι, μου την έφερες. Λοιπόν, εγώ πες μου. Α, μισό λεπτό.
Λοιπόν. Πες μου από πότε ξεκινάω να μετράω. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το ζέσταμά μας. Μουσική έχουμε ή να καλάλα. Θα βάλει και μουσική ο Φίλιππο, ναι. Έχει μείνει με το φλιτζάνι πάνω με το ξεμάτιασμα. Ναι, ναι, έχει... με το ξεμάτιασμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ζέσταμά μας, επιτόπιο. Μπράβο. Μετράω εγώ. Όχι, μην μετρήσεις ακόμα. Α. Θα κάνουμε 8 με 10 λεπτά, αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο συμπυκνωμένα για να μην χάσουμε χρόνο. Οι τηλεθεατές μας, μπράβο. Πάμε και μικρά βήματα. Ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Πολύ ωραία. Κουνάμε και χεράκια. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο και χεράκια μπροστά. Ένα. Περιστροφούλες. Πάμε και ανάποδα. Πολύ ωραία. Πάμε εδώ τώρα χεράκια στη λεκάνη και πάμε. Δεξί ποδαράκι πίσω εδώ. Πλάι. Πάμε μαζί. Πάμε Γιούλη. Πίσω. Σωστά. Πλάι. Πάμε. Πάμε και οι τηλεθεατές μας. Σηκωθείτε από το καναπέ. Μικρά ελεγχόμενα βηματάκια στο πλάι. Πάμε και τα χέρια. Βάλτε χεράκια μπροστά και πάμε πάλι Γιούλη. Δεξί ποδαράκι πίσω. Μαζεύω. Πλάι. Μπράβο. Πλάι. Μαζεύουμε χεράκια. Πάμε Αλέξανδρε και εσύ μπορείς να ακολουθείς από πίσω μας. Ναι, εγώ ακολουθώ με τα μάτια. Ωραία. Διπλώστε παλάμες χεράκια και πάμε εδώ. Αριστερό, δεξί, αριστερό. Α. Πλάι γόνατο βγάζουμε. Μπράβο, εδώ. Πάμε να αλλάξ. 8 με 10 επαναλήψεις. Τέλειο. Βγάλτε μου αέρα. Σφιχτή κοιλιά. Πολύ ωραία. Ίσια πλατούλα μας. Μαζεύω καλά. Πάμε πάλι το επιτόπιό μας. Πάμε Γιούλη τώρα. Δεξί ποδαράκι, αριστερό χέρι εδώ. Αντίθετο χέρι, μπράβο. Εγώ θα το δείξω με χρόνους, δηλαδή. Ένα-δύο βήματα γρήγορα. Δεξί, αριστερό, αντίθετο χέρι, πόδι. Εδώ, πάμε. Σφιχτή κοιλιά, μαζεύουμε. Η Γιούλη κατευθείαν, εγώ με χρόνους. Ένα-δύο γρήγορα βηματάκια. Παραλλαγή. Χαμηλά η ώμη μας. Πολύ ωραία, πάμε το επιτόπιό μας. Έτσι. Μπράβο. Πάμε λίγο, χέρια στη λεκάνη. Πάμε λίγο δεξιά, αριστερά, ποδαράκια. Ανοίγω καλά πόδια. Μπράβο. Κοιτάμε απέναντι, μακρύς λαιμός. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα, Αλέξανδρε, να βάλεις το χρονόμετρό σου και θα ξεκινήσουμε την πρώτη άσκηση. Με 30 δευτερόλεπτα. Όσες επαναλήψεις βγάλουμε, εγώ θέλω στην αρχή οι αρχάριοι που μας παρακολουθούν μέτριο ρυθμό, οι πιο προχωρημένοι. Αξιομοιώνουμε λίγο την ένταση, πάμε και λίγο πιο έντονα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε ένα λίγο. Λεπτό θα ξεκινήσετε με το σήμα του χρονομετρητζή. Ναι. Πάμε λοιπόν, για στήθος. Ανοιχτά. Με το ένα. Μισό λεπτό, να δείξουμε λίγο. Α. Ανοιχτά πόδια. Ελαφρώς λυγισμένα γόνατα, μπράβο. Καλή βάση, σφιχτή κοιλιά. Σηκώστε τους αγκώνες, μπράβο. Στην ευθεία με τους ώμους σας. Παρατηρήστε λίγο το σώμα σας. Κοιτάμε απέναντι. Πάμε ο χρόνος τώρα, Αλέξ. Φύγαμε. Και ανοίγουμε. Πλάι. Εισπνοή, μπράβο, βγάζουμε αέρα. Μπράβο, Γιούλη. Ανοιχτά. Δεν κάνω υπερέκταση. Φέρνω. Μπράβο, προς τα πίσω αγκώνες, συνευθεία με τους ώμους. Και ανοίγω στήθος. Πάμε λίγο ακόμα. Μπράβο. 20. Εδώ. Καλή τεχνική. Λίγο ακόμα, 24. Γιούλη. Πάμε για 5 δεύτερα ακόμα. Stop. Αφήνουμε αλτηράκια. Πάμε Γιούλη, άφησα αλτηράκια και πάμε το επιτόπιό μας. Πάμε παιδιά! Σαν να κάνουμε, βλέπεις, σαν να κάνουμε και παρέλαση εδώ. Παπ, δουλεύω και χέρια. Θα σε πάρω για την 25η Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου Μαρτίου. Ναι, σωστά. Πολύ ωραία, πάμε χεράκια. Πόσα δευτέρα έχουμε ακόμα. Stop! Ωραία. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε. Χιαστή, αγκαλιάστε. Πάμε. Φέρτε τα αλτηράκια στους ώμους σας. Και πάμε τώρα, χαμηλώνω. Σκοτ. Μπράβο. Πάμε. Χαμηλώνουμε. Κοιτάμε απέναντι. Κάτω μπροστά. Μπράβο. Γυρνάω και εγώ στο πλάι να δείτε λίγο το σώμα μου. Πολύ ωραία. Σφιχτή κοιλιά. Πάμε λίγο ακόμα Γιούλη. Παρατηρήστε τα γόνατά σας να μην προξέχουν έξω από τις μύτες. 4. Μπράβο. 2. Stop. Πολύ ωραία. Αφήνουμε αλτηράκια. Πάμε Γιούλη. Πάμε. Πάμε τώρα πίσω πόδια. Φτέρνες προς τους γλουτούς μας. Μπράβο, εδώ. Χεράκια πίσω. Πάμε έντονα. Πάμε προχωρημένοι λίγο. Δώστε ένταση. Πάμε και στη Λίτσα που μας παρακολουθεί από την Πάρο. Α, Νάτος και που στέλνει Πάρο, και τα φιλιά παντού, στη Λίτσα. Ναι. Νάτικη Λίτσα. Πάμε και χαμηλό skipping. Πάμε. Μπράβο. Δύο. Ένα.
Stop! Πολύ ωραία. Πάμε πλάτη. Παίρνουμε αλτηράκια. Πάμε μαζί. Ανοιχτά πόδια πάλι. Καλή τεχνική. Χέρια μπροστά. Όρθια κοπηλατική εδώ. Μαζεύω. Πάμε. Βγάζουμε αέρα. Μπράβο. Καλή τεχνική. Φέρτε πίσω χεράκια. Μπράβο. Οι αγκώνες απέναντι κοντά στα πλευρά μας. Πάμε και λίγο παραλλαγή. Αλλάξτε τη λαβή. Φέρτε την κροθιά. Μπράβο. Προς τα πάνω να κοιτάζει τα βάνη. Έξω θώρακας. Μπράβο. Stop. Πάμε και ανάποδα. Ωραία, stop. Μπορούμε και ανάποδα να κοιτάζουν καρποί προς το ταβάνι μας. Πάμε το πιτόπιό μας. Πάμε χεράκια στη λεκάνη και πάμε. Δεξί, αριστερό, πλάι. Μπράβο. Πάμε μαζί. Πλάι. Ψηλά πόδι. Κοιτάμε απέναντι. Καλύτερα αέρα, πάμε Γιούλη. Λίγο ακόμα έμεινε. Πώς είσαι, Αλέξανδρε? Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Πολύ καλά. Stop. Παίρνουμε αλτηράκια. Είπαμε, γυμναστική για όλο το σώμα, σώμα μόνο σε 30 δεύτερα. Πολύ ωραία. Φεύγουμε. Πάμε, αλτηράκια, προβολές μπροστά και κάμψεις κεριών. Μπράβο. Εδώ. Κατεβαίνει. Κάθετα κορμός, ίσια η πλατούλα μας. Μαζεύω χέρια. Πολύ ωραία, Γιούλη. Το πίσω πόδι ακουμπάει στο μετατάρσιο, το μπροστά ακουμπάει όλο το πέλμα κάτω, όπως το κάνει η Γιούλη. Έξω θώρακας, κοιτάμε κάτω μπροστά, μπράβο. Απέναντι. Τρία. Δύο. Ένα. Stop. Αφήνουμε αλτηράκια. Πάμε πάλι. Φύγαμε. Πάμε το πιτόπιό μας. Πάμε χεράκια στη λεκάνη και πάμε εδώ. Μπρος πίσω. Oh. Μπράβο, εδώ. Α, δώστε. Πάμε και εσύ, Γιάννη. Μη μου πεις ότι σου φύγει το μάτι. Μου έχει φύγει το μάτι, όλα μου έχουν φύγει τώρα. Έχει αλλάξει η διάθεση, κάτι όλη η γυμναστική. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Πάμε και χιαστή. Μία τόνα από δαράκι περνάει μπροστά, μία το άλλο. Πάμε. 10, 9, πόσα δευτερόλεπτα ακόμα. Πάμε. Έχουμε. Ωραία. Πάμε, Γιούλη. Πώς 7, είμαστε. 네. 2. Πολύ ωραία. Αλλάζω. Μπράβο. Πάμε για ώμους τώρα. Παίρνουμε αλτηράκια. Πάμε μαζί. Ανοιχτά πόδια. Αφήστε τα και τα βακ. Θοδωρή μου, είσαι καλά? Μια χαρά είναι. Οι αγώνες δίπλα στα πλευρά. Καλέ, ένα λεπτό, Θοδωρή. Περίμενε να πάρεις. Σταματήστε να κάνετε μια. Ο κύκλος πρέπει να πάει συνεχόμενα. Α, ωραία. Ωραία. Πάμε. Συνέχισε. Ανοίγω. Βγάζω. Μπράβο. Λυγισμένοι λίγο οι αγώνες, να μην κάνουμε ζημιά στις αρθρώσεις. Είτε σκλέβω εγώ τώρα. Πάμε να διορθώσουμε εδώ. Μπράβο, ψηλά. Μαζεύω. Δεν σπάμε καρπούς. Καρπός πήγε στην διευθεία. Φέρνουμε, μπράβο, λίγο πιο πάνω από τους ώμους. Μπράβο. Στο ύψος που είναι τα αυτιά και κατεβάζω. Ανοίγω από αγώνες. Βλέπεις ότι σου βάλαμε. Μπράβο, 10 ακόμα. Πάμε. 8 δευτερόλεπτα. Έτσι να σταματήσω εγώ. Σωστά. 4, 3, 2, ένα, καλή πριν... χρονιά! Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά! Λοιπόν... Για μένα καλή χρονιά! Να δείξουμε άλλη μια άσκηση! Ναι! Έχουμε χρόνο! Βεβαίως! Πολύ ωραία! Πάμε τώρα! Αφού δείξαμε για ώμους, συνεχίζουμε... Θα μας κάνεις πάλι τον τοίχο! Τον τοίχο! Μέσα. Απλά επειδή δεν είναι το παντελόνι μου σωστά, ναι, και δεν μπορώ να χαλάσω το παντελόνι. Το παντελόνι είναι πολύ ωραίο, το παπούτσι είναι πάρα πολύ. Το έχει συνδυάσει. Είδες, ε. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Γύρισε μπροστά σε μένα, πίσω στη Γιούλη. Πίσω στη Γιούλη. Αυτό είναι πιο safe. Ωραία. Ακουμπάμε παλάμες. Μπράβο. Επιμηκυμένα τα χεράκια, Γιούλη, πάνω στην καρέκλα μας, στον τοίχο μας, όπου βρούμε. Ναι. Γιατί για να μπει στο μετρή είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Μόνο με ραντεβού. Ναι. Λοιπόν, τα ποδαράκια κλειστά, κάθετα, μπράβο. Και πάμε σιγά σιγά για 15 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, για 30 δευτερόλεπτα στις μύτες, εδώ μετατάρσια, εδώ πάνω. Με πέρεψε με το ρολόι ο Φίλιππας πάλι. Εδώ, μύτες. Εισπνέω, εκπνέω. Πάμε να μείνουμε και ένα-δύο δευτερόλεπτα, Γιούλη, πάνω, κατεβαίνω. Μπράβο, εδώ. Μένουμε. Τι γυμνάζουμε εδώ, Αλέξανδρε? Τι γυμνάζουμε εδώ, Αλέξανδρε? Τους, πώς το λένε, ναι, τις γάμπες. Τις γάμπες, σωστά. Γαστροκνήμη. Μπορεί και το τείχος να είναι μαζί. Μπορείς και εσύ, μπράβο. Πάμε λίγο είναι ακόμα. Είναι κινούμενος τείχος. Κινούμενος τείχος. Πάει πάνω κάτω. Μπράβο. Είναι και το ωραίο σου προφίλ, ε. Όχι, νομίζω έχεις και όχι, τα δύο. Το άλλο είναι. Το άλλο είναι. Όχι, και τα δύο είναι. Και τα δύο είναι, αλλά να, αυτό είναι λίγο καλύτερο. Ναι. Γιατί... Πάλι εδώ.
Τι θέλεις να πεις? Είναι η πλευρά μου αυτή. Μου θυμίζει μια ηθοποιό. Τη Μιμή. Ναι, τη Μιμή. Ας το κατάλαβα. καλά τώρα. Τι θα σου θύμιζα εγώ, η Μιμή ή Ζωζό. Δηλαδή εννοώ σαν στα ριλίκη εννοώ τώρα, κατάλαβε. Έτσι. Τι θα θύμιζα εγώ, Αγγελική Δαλιάνη, ας πούμε. Δεν θυμίζει, είναι πολύ νέα. Κατάλαβε, είμαι λίγο πιο. Ωραία γυναίκα και. Ναι, απλά λέω ότι παιδί μου, επειδή είμαι πολύ star. Η Μαρία η άσχημη. Ναι. Κατάλαβε. Και ο Αλέξανδρος όμορφος. Λοιπόν, πού είμαστε? Ήμασταν κάτω. Ωραία, ανεβαίνουμε πάλι πάνω σε. Θες τον τοίχο ή να πάει πίσω? Ο τοίχος πάει πίσω. Να φύγει ο τοίχος. Να φύγει ο τοίχος και του να βάλουμε. Χρόνου, λέμε τώρα, εντάξει, έτσι για να μιλάμε. του χρόνου, Γιάννη, λέμε. θέλω να αλλάξω. Θα κάνω μάλλον σαν χρυσό κουφέτο. Θα φεύγει ο τοίχος για να μπαίνουν. Να κάνω να δεις. Όχι, ο τοίχος για να βάλω το ρολόι τώρα. Ή θα ρίξω τον τοίχο. Ένα από τα δύο. Και θα βγει ο Μιστερ Ζόμπι. Ναι, μπορεί να ψω ποιος θα βγει. Άλλο. Ναι, άλλο παιδί. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε μικρή. Αφού κάνουμε πάλι το πιτόπιό μας, όπως έχουμε πει, κινήσεις. Ναι. Σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά πάμε σταθερή ασκησούλα για μικρή ομάδα. Φέρνουμε τους αγκώνες κοντά στα πλευρά μας και πάμε κάμψη χεριών εδώ. Μαζεύω. Πάλι με 30 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να δώσουμε και παραλλαγή. Γιούλη, γυρνάμε τους καρπούς. Αντικρυσά, μπράβο, να κοιτάει ένα στον άλλο. Και πάμε σφυριά. Μπράβο. Τέλειο. Δουλεύω λίγο την έξω κεφαλή του κεφάλου μου. Μπράβο, Ντόρι. Στα μπράτσα εδώ. Μπράβο. Μπορούμε και λίγο, γυρνάμε και εδώ, ανάποδα. Προς τα κάτω. Μπράβο, κατεβαίνω. Λίγο ακόμα, πάμε 7 δευτερόλεπτα. Κοιτάμε απέναντι, χαμηλά οι ώμοι. Δεν μπουκώνουμε εδώ, δεν φέρνουμε τους ώμους δίπλα στα αυτιά. Χαμηλά. Μακρύς λαιμός. Δεν περπατάνε ποτέ έτσι, που βλέπω μερικούς. Ναι, καλά. Που είναι ή έτσι ή έτσι. Λες και έχουν καταπιεί τον μπαστούνι. Σιγά, αγάπη μου. Πού πας? Ηρέμησε λίγο. Ειδικά τώρα με τις παραλίες. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έρχονται και με το που θα βγάλουν το μπλουζάκι, ξαφνικά με το που το βγάζουν. Σιγά, αγάπη μου, σιγά. Έτοιμη. Ναι, για φωτογράφηση. Τέλος πάντων τώρα, ας μην μιλήσω. Λοιπόν, αφήνουμε αλτηράκια κάτω. Ωραία. Αυτός ήταν ένας κύκλος. Αυτό θα το επαναλάβουμε στο σπίτι. Αυτό είναι καλό να το κάνουμε στο σπίτι μας 3 με 4 φορές κυκλικά. Αλλά αφού ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο, που είναι συνήθως 6 με 8 ασκήσεις. Άρα, 3 ώρες περίπου, 2,5 λεπτά, 3. Ναι, εγώ θέλω ξεκούραση. 2 με 3 λεπτά στον πρώτο κύκλο. Τι κάνουμε εκεί, όταν λέω ξεκούραση, δεν καθόμαστε. Τρώμε μια πίτσα, τρώμε ένα. Αυτό θέλω να αποφύγω. Αυτό θέλω να αποφύγω. Να μην κάτσεις κάτω και να ανοίξεις τη τηλεόρασή σου και να βλέπεις κάτι άλλο. Θα βλέπεις μόνο Θοδωρή Μποφάκο, Αλέξανδρο Πετρίδη, Γιούλη Μποφάκο. Έτσι, σωστά. Καλό το πήγες. Ναι. Ναι, οι γυναίκες προηγούνται όμως. Ναι, πρώτα τη Γιούλη Μποφάκου. Το Θοδωρή Μποφάκου και το Αλέξανδρο Πετρίδη. Καλά. Εμένα και να μην με βλέπουν δεν με πειράζει. Εσύ είσαι. Εγώ δεν θέλω, παιδί μου, να με βλέπουν. Εγώ, Γιάννη, και είσαι του χρόνου μας. Μπορεί μόνο να το κάνω τηλεφωνικά. Δηλαδή να σας παίρνω και να τα λέω από το τηλέφωνο. Κατάλαβες. Να μην έρχομαι, να το κάνω έτσι την εκπομπή. Δεν έχει ξαναγίνει πρωινό από το τηλέφωνο. Θα είναι σαν και εκείνο τότε στην ΕΝΕΤ, στην παλιά τηλεόραση για αυτούς που ξέρουν από παλιά. Που ήταν ακόμα και τα σίριαλ. Ξέρεις ότι παλιά ήταν ραδιοφωνικά τα σίριαλ. Ναι. Οι ηθοποιοί μαζευόντουσαν και παίζανε το απογευματινό σίριαλ, αλλά ραδιόφωνο. Πώς βλέπεις με τώρα το σίριαλ? Ναι. Ήταν το ραδιόφωνο, κανονικά όμως. Δύσκολο. Πάρα πολύ. Αλλά έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν. Κάνουμε διατάσεις, θέλω να πω, έτσι. Ναι, είπες όλο. Κάνουμε διατάσεις ανάμεσα στους κύκλους μας. Πώς είσαι, αντέχεις? Αντέχω να βγάλω άλλους 2-3. Άλλες 2-3. Ναι. Είμαι από το πρωί, έτσι. Το ξέρω, παιδί. Έχω γιατί έρθει. Κάνεις μαθήματα. Κάνω μαθήματα. Σε εξωτερικούς χώρους και τα πριβέ. Ναι. Άντε να ανοίξουμε για τα καλά. Θα ανοίξει το Future Fitness. Άντε, ρε παιδί μου, όμως, κύριε Υπουργέ μου. Κύριε Υπουργέ μου. Πάμε. Κύριε Αβγενάκη, κύριε Γεωργιάδη. Αβγενάκη. Ο Αβγενάκης τι είναι? Ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης ξέρω, είναι. Ο Αβγενάκης. Ο Αβγενάκης. Θα δείτε και θα μου πείτε. Α, εντάξει. Όλο καινούργια πρόσωπα μαθαίνω, παιδιά. Δηλαδή, εγώ αλλιώς είχα τους υπουργούς. Να τον καλέσουμε τον Αβγενάκη. Ε? Να τον καλέσουμε τον Αβγενάκη. Τον Αβγενάκη να τον καλέσουμε. Ναι, άντε. Και τον Κικίλια. Και τον Κικίλια, καλά. Τον Κικίλια, εντάξει, τον ξέρω. Έχω πάει και σε. Διάφορα. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, συγκεντρώσεις του. Το ξέρω. Καταλαβαίνεις γιατί με πήγανε και μου είπαν θα πρέπει να παρευρεθείτε, γιατί καταλαβαίνετε επειδή είσαι επώνυμος. Και εγώ πήγα.
Όχι, άρα σημαίες και τέτοια. Άρα μας δείχνεις λίγο τις πολιτικές σου πεπιθήσεις. Όχι, δεν έχω πολιτικές πεπιθήσεις. Έχω μόνο πεπιθήσεις. Δηλαδή, εγώ πάω εκεί στο που πρόσωπο. Πρέπει. Στο πρόσωπο, όχι στο χρώμα. Σωστό. Αυτό. Έτσι. Αυτό είπες στη σωστή κουβέντα. Γιατί η Ελλάδα αυτή, ακολουθώντας τα χρώματα, καταστράφηκε. Πλέον θα ακολουθούμε τα πρόσωπα. Όπως και πολλά πρόσωπα πρέπει να εμφανιστούν. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν θα περιμένουμε κάθε πότε θα γίνει κάτι για να μπαίνει ένας-ένας στη θέση του και να περνάνε ένα 10-20 χρόνια. Έτσι, πες τα. Τέλος πάντων. Αλέξανδρε, στην πολιτική δεν είναι σε χώρα. Γιατί θα τους πετάξω έξω και τους 300. Θα εδρεύω μόνος μου και θα τα λέω. Θα τα λέω και θα κατεβαίνω από κάτω να κάνω και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, εάν αποφασίσω να κατέβω στην πολιτική, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Θέλουμε προτάσεις. Γιατί θα τους ξεμπροστιάσω όλους, εντάξει. Να ξέρεις. Και χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Τα έχω όλα στο κινητό μου. Μπράβο, Υπουργέ, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, σας αποδεσμεύω και εσάς. Πηγαίνετε κάτω, να συνεχίσετε με την άντρα γιατί κουράστηκε σε αυτό το ρίμο σήμερα. Με το μάτι γυμναστική. Ναι! Μπράβο, έρχεται! Σας παρακαλώ! Μαζί σου! Με αυτό θέλω να βγω πάνω στις... Ναι, Γιάννη, θέλω προσωπικό καμεραμάν μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, όλη την καμπάνια μου, τη μουσική θα την επιμεληθεί ο Φίλιππας. Εγώ σε θέλω αποκλειστική, εσένα ναι. Θα σας βάλω τώρα σε θέσεις. Σήμενε, έτσι δεν κάνουν οι πολιτικοί, δεν ναι. Κάνουν, πώς το λένε, δεν τακτοποιούν. Εσένα θα σε βάλω δίπλα μου, κατάλαβες. Στα δηλαδή κείμενα, ότι ο κύριος Πετρίδης θα σας μιλήσει. Σε δύο λεπτά ξεκινάει αυτό. Εσένα θα σε έχω έξω που θα βλέπεις τα καρτελάκια ποιοι θα μπουν. Κατάλαβες. Γιατί γελάς, δεν είναι σημαντική η θέση αυτή να ελέγχεις ποιος θα μπει. Ναι, ισχύει. Και ποιος δεν θα μπει. Και ποιος δεν θα μπει. Ποιος θα τα αφήνουμε. Ναι. Εσύ θα τρως το λοιπόν, πακέτο. Θα τρώω το ξύλο. Εσύ θα τρως το ξύλο. Και αν μπουν μέσα και θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, δώστε μου λίγο χρόνο, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό αποδεσμένο και τα παιδιά μου να πάνε και εκείνα στο φαγέ, γιατί σήμερα έχω ωραία μπουγάτσα. Τώρα με ενημέρωσα, δεν την είχα δει ότι έχει και μπουγάτσα. Μου το είπε η Λεούση μου ότι έχει μπουγάτσα. Από Θεσσαλονίκη. Μου έκανε νόημα. Ναι, και με από πάνω κτλ. Και έρχομαι για να κλείσω αυτή την εκπομπή. Παρακαλώ πολύ. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση, υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Η MC Biocosmetics με τη Messenia Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής κάναβης για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα αποκτάς και πάλι την νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com. Γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Νικέας. Έπιπλα για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Epiplagoranikeas. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά.
Και αφού το αποφάσισα τελικά με ποιο κόμμα θα κατέβω, ήδη οι προτάσεις έχουν πέσει βροχή. Γιάννη, σε δύο προτάσεις μου στείλανε 4 κόμματα. Και μία τελεία στο τέλος. Γιατί έκλεισε η πρόταση. Λοιπόν, ακούστε, εγώ φεύγω. Σας είπα όμως πριν ότι θα δώσω και πολύ ωραίες διακοπές. Θα σας ταξιδέψω σε ορεινά μονοπάτια σε όλη την Ελλάδα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι το καλοκαίρι μόνο θάλασσες και ακτές, που πρέπει να τις κρατάμε καθαρές. Πρέπει να πάμε και σε ορεινά μονοπάτια. Σας πήγα Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, το θυμάστε. Τώρα θα σας πάω σε άλλα ορεινά μονοπάτια. Η Ελλάδα έχει πολύ ωραίους προορισμούς. Έτσι θα κλείσω. Πριν όμως θα πω ότι 3 σπίτια από εσάς και ως 4 χαλιά το κάθε σπίτι, αποκλειστικά και μόνο από τον Ηλία Τσιακμάκη, δεν πειράζει, μην το ξεχνάτε, 210-49-05-016, θα έχετε, όσοι δεν είστε σούπερ τυχεροί, με 4 ευρώ το τετραγωνικό, αποκλειστικά από την εκπομπή «Εδώ είμαστε». Φεύγω με ορεινά μονοπάτια, άλλη μια επιλογή από τη μοναδική μας Ελλάδα, και να θυμάστε, Λίαν Συντόμος, όλα θα αλλάξουν. Ανάμεσα στο όρος των Μουσών, των Ελικώνα και στο όρος Παρνασσός, ο μύθος θέλει τον Δελφικό Απόλλωνα να σκοτώνει τον χθόνιο δράκοντα, τον Δίθωνα. Τότε το φως έλαμψε στους ορίζοντες, καίγοντας τις δυνάμεις του σκότους ως τον ομφαλό της γης. Και η γη δέχτηκε να αγκαλιάσει στις κρύπτες της όλα τα απόκρυφα μυστήρια της λύθης και της μνημοσύνης. Στο ιερό του τροφονίου Απόλλωνα. Η πόλη των Θηβών είναι γνωστή από την αρχαιότητα και από τα δρόμενα των τραγικών ποιητών Σοφοκλή, Εσχύλου και Ευρυπίδη. Στα στενά των Θερμοπυλών σημαδεύεται ολόκληρη η έννοια της αυτοθυσίας του Λεωνίδα με τους 300 Σπαρτιάτες. Όξι είναι αγγέλιν λακεδαιμονείς, ότι τι δε κείμεθα τη σκήνων ρήμας υπηθόμενη. Η μονή του Οσίου Λουκά με τα μοναδικά ψηφιδωτά και η μονή του Προυσού με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, μας ανοίγουν διαδρόμους προς τη μνήμη και την πίστη. Με το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 μπορούμε να αντικρίσουμε τις ακροκορυφές των αγράφων, να κατακτήσουμε τις κορυφές των αετών της Γκιώνας και να νιώσουμε το ανεμοδούρι από το φαράγγι των μύθων του Εσώπου στο όρος Βαρδούσια, για να συναντήσουμε το αρχαίο μονοπάτι που μας οδηγεί στο Ιερό των Δελφών. Στις χιονισμένες πλαγιές του Παρνασσού και του Ελατόφυτου του Χριστού, οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα προσφέρουν άθληση, ψυχαγωγία και φιλοξενία. Ο ταξιδιώτης, στο πέρασμά του από την ορεινή στερεά Ελλάδα, μπορεί να θαυμάσει τη δημιουργία της φύσης. Μιας φύσης που αναδεικνύει επιβλητικά φαράγγια, όπως το «Πάντα βρέχει», διατηρητέα μνημεία φύσης, όπως ο Εθνικός Δρυμός της Σίτης και ο Ευρωβιότοπος στον κόλπο του Ανδρακικού. Πετρόκτιστοι, παραδοσιακοί οικισμοί και απομονωμένα χωριά, διάσπαρτα στο ορεινό τοπίο της στερεάς, δημιουργούν δρόμους μύησης για την επικοινωνία μας με τους κύκλους της